Καλημέρα. Καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά. Ας μην αφήσεις να ζω στη μοναξιά. Και γεια. Outfit of the day. Τι όμορφος που είσαι, στρατιώτη μου. Σοφία, γιατί κλαις, κορίτσι μου, είσαι καλά. Σοφία, είναι μια καλή ημέρα, μην κλαις, ζουζουνάκι μου. Όχι, μωραλίνη μου. Εγώ, ξεκάθαρα εγώ, πριν πιω τον καφέ μου. Γιατί, quality over quantity ρούχα. Έχουμε έρθει στο κάστρο του Δουβλίνου, αυτό είναι. Και εδώ στην είσοδο έχουν σκοτώσει γύρω στα 100 δέντρα για να τα βάλουν για την είσοδο και θα τα πετάξουν, φαντάζομαι, συγκεντώμα. Αληθινότατο. Καλά Χριστούγεννα, κορίτσια. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Αυτό ήταν οι ευχές. Δεν θα μου πείτε άλλες για Χριστούγεννα. Καλή Πρωτοχρονιά, καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αγάπη, προδέρμ, όλα. Κορίτσια, καλώς ορίσατε στο σπίτι μου. Αυτό είναι το κάστρο μου. Εγώ είπα ότι ήταν το σπίτι. Δεν είναι δικό σου. Δείξε μου τα χαρτιά. Θα τα ανεβάσω το αποδεικνύω. Δείξουμε τα χαρτιά που το αποδεικνύω. Να τα. Αχ, με πιάσατε πάνω από στόλες το δέντρο μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Εσείς. Σας αρέσει το δέντρο μου? Όχι. Γιατί? Έτσι. Το πορτρέτο μου? Εδώ είμαι σε. Ναι. Ωραία. Συγγνώμη, δεν είναι δικό της το σπίτι. Γιατί κάνεις σαν να είναι δικό της? Είναι δικό μου το σπίτι. Τα χαρτιά είναι εδώ. Δείξτε μου. Τι λένε, Σόφη? Εδώ είναι η αίθουσα εκδηλώσεών μου. Συγγνώμη, σας επέτρεψα να βγάλετε βίντεο και φωτογραφίες στο σπίτι μου. Πότε σας είπα κάντε το? Ναι, οκ, σε έπιασα και φεύγεις τώρα. Είναι τραγικό αυτό που κάνεις, ζωή. Ζωή, είναι τραγικό αυτό που κάνεις και δεν σου το επιτρέπω, απαγορεύεται. Λιώνω κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Τι? Έχει εδώ την πλακέτα της θείας μου, της Βικτόριας. Σε αγαπώ, ρε θεία, όπου και να είσαι, εκεί ψηλά. Βασίλισσα μου. Έλα, κορίτσια, καθίστε. Σας έκανα το τραπέζι. Σας τα έχω όλα έτοιμα, καθίστε, κορίτσια μου. Την πριζόνα δεν την έψησα καλά, αλλά δεν πειράζει. Τι κοτόπουλο, ποιο κοτόπουλο έχει τόσο μπούτι? Το κοτόπουλο είναι εδώ πέρα, γαλοπούλα βασικά. Είδες, όλα τα καλούδια σας έχω. Όλα τα καλούδια. Κοίτα έξω, κοίτα με τι θέα θα τρως. Μα πόσα δέντρα έχω στολίσει, δεν κουράστηκα. Αλλά δεν τα στόλισα εγώ, ξεχάστηκα. Ποια καθόταν εδώ, η θεία μου, η Βικτόρια. Ναι. Και τώρα καθόμαι εγώ γιατί είναι δικό μου το σπίτι. Ζεστούλα. Ζεστούλιτσα. Κι άλλο δέντρο. Χάλια στολισμένο αυτό. Αυτά τα κεράκια πολύ κίτσι. Αγάπη μου, μπορείς να με κοιτάς έτσι γιατί κρυπάρω. Μη με κοιτάς έτσι. Σοφία, φοράτε τέτοιο κραγιόν. Τρελό. Συγγνώμη, τι γυρεύετε στην οικία των προγόνων μου? Κλεμμένη ατάκα, αγάπη. Από ποιον? Από το Κωνσταντίνο Κελένη. Δεν βλέπω. Εδώ είναι ο ξενώνας. Και επειδή δεν με νοιάζουν οι καλεσμένοι μου, από όλο το παλάτι τους βάζουν να κοιμούνται εδώ. Έχει και μπρίζα από κάτω, μα θέλουν να φορτίσουν κάτι. Πώς σας προσέχω, κορίτσια, πώς. Λοιπόν, παιδιά, σύμφωνα με την τεχνική της ζωής για να μας διώξει από το σπίτι, κλείνει φώτα, τηλεοράσεις κτλ. Οπότε και εγώ τώρα, επειδή θα τους διώξω όλους, θα κλείσω τα φώτα. Εδώ είμαστε όμως, δεν φύγαμε. Έχουμε έρθει εδώ για πρωινό μπραντς και η Σοφία μας λέει τρομακτικές ιστορίες για να μας κοπεί η όρεξη. Να μην τρομάζεις τόσο εύκολα, αγάπη. Υπάρχουν πολλά άσχημα πράγματα στη ζωή. Όπως οι ιστορίες σου. Πήρα cheesecake με Baileys, αλλά θα περιμένω να φάω πρώτα το αλμύρο για να το φάω αυτό. Εγώ δεν ξέρω τι πήρα. Είχε φέτα πάντως για να νιώσουμε κοντά στην πατρίδα. Ας πούμε εμείς. Κάνε ένα taste test. Τα φασόλια για πρωινό. Είναι πολύ ωραία. Είμαι ο απεσιότατος εγώ. Εγώ. Είμαι ο απεσιότατος εγώ. Και θέλω να σας δείξω ότι εδώ θα παντρευτώ. Εδώ. Και εδώ. Και εκεί. Και εδώ. Σε όλο. Περπατάμε μέσα στο κρύο. Σε ένα παράνομο στενό. Στο τέρμα του. Η μεγαλύτερη μπειραρία του κόσμου. Δεν το είπε ποτέ κανείς αυτό. Δεν τον διάβασα κάπου. Από το μυαλό μου το έβγαλα. Έχει κρύο. Να πω τι μου θυμίζει εδώ. Την Πάτρα. Έπαιζα ένα PC game. Το Just Cause. Κάπως έτσι λεγότανε. Το σπίτι μου. Την πατρίδα μου. Την Πάτρα. Που ήταν σε ένα τέτοιο σημείο και πλάκωνα στο ξύλο κάτι τύπους. Α, εμένα μου θύμισε την Πάτρα. Σοφία, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που έχεις ξανάρθει εδώ και τα ξέρεις όλα. Τι εννοεί Guinness. Έχει εδώ ρεκόρ Guinness. Ναι. Για τις περισσότερες μαλακίες έχουν υποθεί σε μία μέρα. Πάμε, Σοφία.
Ακόμα δεν έχω πιει μπύρα, γιατί το βλέπω αυτό τρισδιάστατο ρε παιδιά. Σάμπος και βλέπω παρεστήσεις επειδή είναι αυτό το όμορφο κορίτσι εκεί και φωτογραφίζεται. Μπήκαμε! Έλα οι μπύρες! Αυτό το δέντρο θα ήθελα, ιδανικά για το σαλόνι μου. Εδώ για κάποιο λόγο είναι έως και ήρθαμε σε Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Έχει νερά, στάρια. Εδώ τι έχει, σταφύλια. Κυρία Μαριάννα Ντουβλίν μου, ποιος καταράκτης είναι αυτός? Το μου. Επειδή το πρωί κρύωνα να κάνω μπάνιο, θα κάνω τώρα. Εδώ είμαι με τον μπαμπά μου που εφήβρε την πύρα. Το tour συνεχίζεται. Πού πάμε τώρα, Σοφία, που έχεις ξανάρθει? Τώρα πάμε να δούμε όσο έρθει η πύρα. Τόση ώρα τη βλέπαμε. Τη γη, τον αέρα, το νερό. Α, τα τρία στοιχεία που ενώθηκαν και έφτιαξαν τις Powerpuff Girls. Τώρα πάμε να δούμε. Ωραία. Okay, αλλά πότε πίνουμε? Εγώ για τις μπύρες ήρθα. Έχω πάθει σοκ. Γιατί καλέ, λάμπες είναι. Το tour μας συνεχίζεται. Εδώ μας λέει επακριβώς ότι κάθε μέρα στις 10 η ώρα έρχονται εδώ μαγικά ξωτικά και δοκιμάζουν τις μπύρες για να δουν ότι είναι όλες όπως πρέπει. Βασικά αυτή είναι η δουλειά που θα έπρεπε να κάνω, Σοφία. Βαρέλι. Έχει μπύρα. Ναι. Θέλω μπύρα μου, ανοίγεται. Ναι, εγώ είμαι. Πραγματικά, παιδιά, αν υπήρχε μια κατάλληλη δουλειά για μένα, αυτή δεν θα ήτανε. Κάθε μέρα στις 10 να δοκιμάζω μπύρες. Ναι. Έλα τα σκοτσέζικα και τα ιρλανδέζικα. Μπύρα, μάλλον ήρθε επιτέλους η ώρα να δοκιμάσουμε λίγη μπύρα. Ναι! Μπύρα, Σοφία, μπύρες. Μπύρα. Όλοι μπύραμε. Μυρίζει μπυρίλα και λίγο ποδαρίλα. Τι κάνουμε, πίνουμε από εδώ κατευθείαν. Εδώ μυρίζουμε μπύρες. Αχ, δεν μ' αρέσει πολύ αυτό. Πίσω μυρίζει στα μπόδια. Ναι, όμως θα μας κεράσουν οι κύριοι μπύρες ή απλά θα τις μυρίζουμε? Ελπίζω να μας κεράσουν. This is from the original MV Miranda Guinness Ship. It's the first bulk beer carrier ever transported from the late 70s to early 90s. Around 2 million pints it could carry. Give the bell a ring. I see you're ready for it. You're warm, this is my name. Whenever you're ready. Well, perfect. Sorry, can I ring the bell too? Yeah, go ahead. Go for it. You meant it. Από τα χειρότερα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου, μια τσιπούρα να κάνει ποδήλατο. Γρήγορα πάει. Χάλια, χάλια, χάλια. Με έχει αγχώσει πολύ αυτό. Αλλά πάει πολύ γρήγορα, Αχ, πες τα, καρδούλα μου, πες τα. Πες τα. Θα επιθυμούσα να μην ξαναπεις μωρό σου. Γιατί? Γιατί μπορεί να είμαι δεσμευμένος. Θα το ήξερα. Σωστά. Όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, επειδή με παρακολουθείτε καιρό, εγώ όταν ήμουν μικρός πήγαινα γαλλικά, ποδόσφαιρο και άρπα. Και τώρα θα σας παίξω. Αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Σας το είπα, ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα φωτογραφίζουμε τον Δημήτρη. Απολύτω. Τι Like yes. Λοιπόν, εδώ πέρα που ήρθαμε τώρα, μας έβγαλαν φωτογραφίες. Θα βάλουν τις πατήσεις μας πάνω στην πύρα. Θα πιω τον εαυτό μου. είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου. Η Σοφία, φωτογραφία ταυτότητας. Η Ζωή, φωτογραφία Tinder. Εγώ, φωτογραφία κηδείας. Κηδιόχαρτου. Δημήτρη, και εσύ είσαι πολύ αστείς. Εγώ δεν θέλω να την πιω, αν και θέλω πάρα πολύ να πιω μπύρα. Δεν θέλω να χαραμίσω αυτό το φατσάκι, ρε καρδούλες μου. Ποιο φατσάκι? Αυτό, του κατάδικου. Εξάπτωση. Έκανα κάτι πολύ κακό. Και με πήγανε στο τμήμα, αλλά το χαίρομαι που με συνέλαβαν. Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω πάρα πολύ να πιω μπύρα, οπότε αναγκαστικά θα την πιω. Ναι, και είναι τέλεια. Και είναι πολύ νόστιμη πάλι. Έκανα zoom. Είναι φυσιολογικό να πίνω τον εαυτό μου, ρε, και νιώθω ότι με φασώνω. Ακόμα είμαι εδώ. Παράθυρο. Νοστιμότατος είμαι. Είμαι εδώ με το φίλο μου τον Φίλιππο που μου έλειψε και τον πήρα βίντεο κλίση για να είναι εδώ μαζί μας. Παρεουλίτσα που πίνουμε μπυρίτσα. Ποιες, άνοιξε το στόμα σου.
Τώρα που έχω πιει σχεδόν όλη την πύρα και με κοίταξα, έχω γίνει σαν. Και τώρα θα ανεβούμε εδώ πάνω στην ταράτσα. Φυσικά ανεβήκαμε. Μου πιάνε κορυφοβία. Δεν μπορώ να πάω στην άκρη. Πάρουμε τώρα σοκολάτα με μπύρα. Άρα και έχει αλκοόλ μέσα. Με θάνατο. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο αυτής εδώ της εκπομπής. Σήμερα ο κύριος Δούσης έχει φύγει, έχει πάει διακοπές. Οπότε ήρθα εγώ στη θέση του. Δείτε το ηλιοβασίλεμα. Τι ρομαντικά. Και δεν το κοίταξε κανείς ποτέ. Περπατάμε εδώ δίπλα στο ποτάμι. Γιατί μας αρέσουν τα ποτάμια. Νερά και τα ποτάμια. Και τα υγρά. Βέβαια η ζωή είναι δυσαρεστημένη, Σοφία. Γιατί καλύτερα. Γιατί δεν είναι και ο τάμεσης. Έλα τον. Είναι σάγκο η κοπέλα. Ένα ποτάμι είναι στην καρδιά της. Ο τάμεσης. Και λέει ότι όλα τα υπόλοιπα δεν την νοιάζουν. Δηλαδή βλέπει αυτό το υπέροχο ποτάμι. Υπέροχο. Και λέει δεν με νοιάζει. Κοιτάζει το κινητό της ξέρω και προχωράει. Ήρθαμε σε ένα από τα αγαπημένα μου μέρη σε όλο τον κόσμο. Nando's, darling. Ήρθαμε στο Nando's. Αν δεν το ξέρετε, είναι τρελό κοτοπουλάδικο. Λέει, έχει και vegetarian πράγμα για τη ζωούλα. Έχω να φάω Nando's 4 χρόνια. Πότε πήγαμε. Μαζί φάγαμε τελευταία ναι. φορά. Δεν το πιστεύω ότι φάγαμε τελευταία φορά μαζί Nando's. Πάνε 4 χρόνια. Πάνε, ναι. Έχω 4 χρόνια. Έχω το αγαπημένο τραγούδι. Τέλος έβαλε και το δικό μου αγαπημένο τραγούδι. Έλα ρε μαλάκα. Πήγε να γίνει τεράστια καταστροφή. Όλα. Εδώ. Γεια. Όλα τα κλάματα. Τελευταία φορά που πήγα στα Nando's είχα πάρει 3 τέτοιες σως για την Ελλάδα. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Μου θυμίζει την παλιά. Θέλω να πω εδώ μια καληνύχτα στα πιο όμορφα κορίτσα της Ιρλανδίας. Καληνύχτα, κούκλες! Δεν έκανε Δημήτρη κλειστό. Α, sorry. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά και ας με άφησες να ζω στη μοναξιά.